διαζύγιο της Έμις Λιβανίου με τον πρώην σύζυγό της ήταν σε χαμηλούς τόνους, αφού και οι δύο ήθελαν να σεβαστούν τα παιδιά τους. Σίγουρα δεν θα έβγαζα εγώ προσωπικά πράγματα που γίνονται μέσα στις δικαστικές αίθουσες, διαμάχες που αφορούν στα παιδιά, Γιώργο μου. Στα παιδιά αφορούν. Να τα κάνεις λαϊκό πανηγύρι τώρα. Αυτά αφορούν τους μεγάλους. Όταν ακούς αυτά που γίνονται. Και να σου πω, και επειδή δεν έχουν λυθεί από τους μεγάλους, φτάνουν να λύνονται στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό είναι η αγαπημένη μου δουλειά. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι το ετήσιο λεύκομα, βγήκε για 5η χρονιά. Αυτό είναι το 16-17. Προβάλλει τις πράξεις αλληλεγγύης της χώρας μας. Κουνιούνται όλα, βλέπω. Κουνιούνται, ναι. Ναι. Εσύ έχεις κάνει πράγματα, κάνεις. Από την προηγούμενη μας συνέντευξη που είχα κάνει ένα μπότοξ και δεν μου πήγε πολύ, αλλά θα το δοκιμάσω άλλη μία.